Υπάρχουν τον τομέα ο οποίος αντιμετωπίζει και πρέπει να δώσει λύσεις στα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Και θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που με συγχαρήκατε για τα νέα μου αυτά καθήκοντα. Θέλω να σας υποσχεθώ και να σας πω ότι θα κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ για να δώσουμε λύσεις, για να κάνουμε καλύτερα και να βελτιώσουμε την κατάσταση την οποία έτσι πραγματικά είναι προς το παρόν και εδώ που έχουμε φτάσει μπορώ να την χαρακτηρίσω απαράδεκτη. Σχετικά έτσι με τα που ζούμε τις επεκτάσεις σχεδίου, δεν είναι ώρα τώρα να βρεθούμε σε διαπράγματα. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έρθουν αυτά τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητήσουμε. Κύριε Παύλου, σας παρακαλώ. Έτσι, δεν έχω μυαλό μου, είπατε. Ο άλλος άφηκε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα δείξει τι είναι. Έτσι, και επειδή είμαι από τους ανθρώπους που δέχομαι την κριτική, την καλοπροαίρετη κριτική. Δεν το είπα, κύριε, καταλάβατε. Εντάξει. Συγγνώμη λίγο εγώ. Θέλω να σταθώ σε κάποια άλλα θέματα. Και κύρια σε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κακαβά. Θέλω λοιπόν να πω ότι, και μάλιστα είναι αρχή μου αυτή, πρώτα θα πρέπει να βλέπεις εσύ τι κάνεις για να μην συμβούν όλα αυτά τα πράγματα τη στιγμή που ανήκεις σε μία παράταξη, τη στιγμή που έχεις δεσμευθεί απέναντι στους δημότες με ένα πρόγραμμα και κατόπιν ή άμα θέλετε κάνεις κριτική και στη δουλειά κάποιων άλλων συναγωνιστών σου. Αυτό φυσικά δεν έχει γίνει και δεν έχει συμβεί και συμφωνώ απόλυτα και με την τοποθέτηση του Δημάρχου, γιατί τις περισσότερες φορές ο κ. Κακαβάς συμμετείχε στην Εκτελεστική Επιτροπή, τουλάχιστον εγώ τέτοιες αντιθέσεις, τέτοιες διαφορετικές απόψεις, ή αν θέλετε γενικά διαφορετικές απόψεις, δεν είχα. Ένα λεπτό ακόμα, κύριε Τερήμα. Δεν είχα νοηθεί. Έχω πολλά να πω, αλλά θα σταθώ μόνο στο θέμα το οποίο καταγγέλθηκε σχετικά με τη συμπεριφορά μου απέναντι σε τοπικούς συμβούλους και όχι μόνο και σε δημοτικό σύμβουλο. Τι ακριβώς συνέβη? Μάλλον πρέπει να πω πρώτα ότι έσπασε το σπυρί. Ότι έχουμε μεγάλες, έτσι, μάλλον τα συμπεράσματα τα οποία βγήκαν από τις τελευταίες μετρήσεις της ίδρυψης δείχνουν το τι ακριβώς, το πώς ακριβώς είχαν χειριστεί όλα αυτά τα χρόνια τον τομέα αυτόν. Φυσικά οι τοπικοί αυτοί σύμβουλοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το θέμα και με καμία αρμοδιότητα, και εκεί θέλω να με κρίνετε, τη στιγμή που ο κόσμος ερχόταν και ζητούσε εξηγήσεις για τους λογαριασμούς, για τις μετρήσεις και για πολλά άλλα πράγματα και πραγματικά δεν γνώριζαν το θέμα. Σε μια υπηρεσία μέσα που έπρεπε αυτή η υπάλληλος να κάνει δουλειά, να δίνει εξηγήσεις, να εξυπηρετεί τον κόσμο. Γιατί έτσι ήταν τα πράγματα. Και δεν τους πέταξα έξω. Είπα με τι αρμοδιότητα εσείς εμπλέκεστε σε αυτήν την διαδικασία που οπωσδήποτε όχι μόνο δεν τη γνωρίζετε, αλλά δεν είναι και αντικείμενο, δεν είναι δουλειά σας και δεν είναι αρμοδιότητά σας. Αυτό ήταν το. Τέλος πάντων, δεν θέλω έτσι να το μεγαλώσω. Δύο λόγια όμως για τη δικαιπάτηση. Και είναι σημαντικό. Μην προδικάζουμε. Από την αρχή έτσι υπήρχε ένας αρνητισμός, έτσι, μία στοχοποίηση αυτής της κοινοφελούς επιχείρησης. Σήμερα βλέπουμε άλλα πράγματα. Τι βλέπουμε? Ότι έρχεται, είναι στον δρόμο, κάποια οδηγία, ότι αυτά τα νομικά πρόσωπα τα οποία έτσι φτιάξατε, καταργήσετε και φτιάχτε κοινοφελείς επιχειρήσεις. Υπάρχουν εκκρεμότητες ακόμα. Δεν έχει τελεσυνδικήσει αυτή η υπόθεση. Και ήδη έχουμε την απόφαση, την πρωτόδικη του Δικαστηρίου Κορίνθου, που δικαιώνει αυτούς τους εργαζόμενους. Έχουμε την απόφαση του ΣΤΕ, που εκκρεμεί, και γι' αυτό λέω, μην βιαζόμαστε και μην προδικάζουμε. Εμείς είμαστε δίπλα σε αυτούς τους εργαζόμενους, θα πάμε μέχρι τέλος. Θέλουμε να γυρίσουμε στη δουλειά. Όσο για το ΙΚΑ και για το που δεν κολλήθηκε το 12, αλλά και το τι γίνεται με τους εκαθαριστές, ήδη βρισκόμαστε σε εξέλιξη
στο θέμα των εκαθαριστών. Έχουν γίνει τα απαραίτητα αυτά που θα έπρεπε να γίνουν. Περιμένουμε τον λογιστή σύντομα να κάνει κάποιους ισολογισμούς για να αναλάβει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καθαρίστη.